Ξέρατε ότι στην Ανδρίτσα λειτουργήσε ένα από τα πρώτα γυμνάσια σε ολόκληρη την Ελλάδα? Γεια και χαρά, καλώ ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Ελένη και σήμερα θα κάνουμε μία μαγική βόλτα μέχρι το ιστορικό κεφαλοχώρι τη Ανδρίτσενα. Καταρχά, να σου πω ότι το χωριό Ανδρίτσενα έχει πάρει το όνομά του από μία γυναίκα. Κάποτε λοιπόν έφτασε στην περιοχή ένα βοσκό από την Κρήτη. Το όνομά του ήταν Ανδρίκο. Μαζί με τη γυναίκα του έφτιαξαν ένα πανδοχείο. Και όταν αυτό έφυγε από τη ζωή, το πανδοχείο έμεινε στη γυναίκα του. Όλοι λοιπόν έλεγαν πάμε στην Ανδρίκαινα ή στην Ανδρίτσενα. Και όταν άρχισαν να φτιάχνονται και άλλα σπίτια γύρω από το Πανοδοχείο και δημιουργήθηκε το χωριό, πήρε το όνομα Ανδρίτσενα. Η Ανδρίτσενα διαθέτει μία από τι πλουσιότερε βιβλιοθήκε που έχουμε στην Πελοπόννησο. Η Ανδρίτσενα επίση ήταν η πρώτη πόλη στην οποία διανυκτέρευσε η Ολυμπιακή Φλόγα εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων τη Αθήνα του 2004. Στα πολύ σώστη περιοχή βάλε τον ναό του Επικούριου Απόλωνα, ήταν το πρώτο ιστορικό μνημείο που συμπεριέλαβε η UNESCO στους καταλόγους της. Θεωρείται ο Παρθενώνας της Πελοποννήσου. Αν λοιπόν βρήκε κάποιο ενδιαφέρον σε αυτή τη μήνυξενάγηση, τότε παταμία μία εγγραφούλα στο κανάλι μου γιατί έχουμε πολλά ακόμη να μοιραστούμε. Τα λέμε!